Η αυριανή ημέρα, Τετάρτη 14 Απριλίου, αποτελεί μέρα αντίστασης για την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με το ζήτημα της ανάρτησης των δασικών χαρτών. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας θα κλείσει από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 τη γέφυρα στη Μεσογγή για συμβολικούς λόγους. Να σας πω. Για να κάνετε κινητοποίηση, προφανώς. Ναι, ο μόνος που το κατάλαβε και οφείλω να κατανοήσει να το πω, ο κυβερνητικός βουλευτής προσπάθησε στο μέτρο των δυνατοτήτων του, δημόσια καταθέτω, είπε υψηλόβαθμοι περιουσιακοί παράγοντες δεν έχουν κατανοήσει το πρόβλημα. Και αν δεν αντιδράσουμε δυναμικά, δυστυχώς θα ακυρωθεί η ιδιοκτησία μας. Για να φτάσω εγώ στο σημείο, να πάρω πρωτοβουλία, να εισηγηθώ στην Παιδίν, που ομόφωνα οι δήμαρχοι το δέχτηκαν, να τεθούμε επικεφαλής σε αυτό το νομίζετε ότι ήμουν εύκολο να κλείσω την σύνδεση στη γέφυρα της Μεσογγής με την Νότια Κέρκυρα που αρχίζει τουριστική περίοδο. Ναι, ναι. Και τι λέω, θέλω να τους αφυπνίσω, ειλικρινά στενοχωριέμαι το ότι αυτοί που πρέπει να κατανοήσουν το πρόβλημα δεν το έχουν κατανοήσει. Οποιαδήποτε παράταση και οποιαδήποτε σκέψη στο να ισχύσουν οι δασικοί χάρτες. Και η πρόταση μας ήταν για αναστολή. Σε αυτή λοιπόν, εντωμεταξύ και οι τρεις παρατάξεις της πλειοψηφίας και ένας δημοτικός σύμβουλος από την πλειοψηφία βρεθήκαμε, καταθέσαμε, συμφωνήσαμε να καταθέσουμε ένα αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο κατατέθηκε πριν δύο μέρες, προκειμένου να ζητήσουμε αυτό το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, το κατεπήγον με αποκλειστικό θέμα το διαχείριση των δασικών χαρτών, πώς θα διαχειριστούμε το θέμα, το οποίο θα γίνει την Παρασκευή. Και παράλληλα ενημερωθήκαμε από τη Δημοτική Αρχή και από τον Δήμαρχο προσωπικά και εγώ ο ίδιος, ότι θα γίνει αυτή η κινητοποίηση αύριο και ότι θα κλείσουν και οι δημοτικές υπηρεσίες. Βεβαίως, αυτό το κάλεσμα και στο γεγονός ότι παρατηρούμε τώρα ότι η Δημοτική Αρχή έρχεται και εναρμονίζεται με τις θέσεις που είχαμε, θα είμαστε παρόντες και θα στηρίξουμε και ευχόμαστε να βρούμε μια ενιαία στάση, ώστε να μην ισχύσουν αυτοί οι δασικοί χάρτες όπως είναι, να ξαναεπικαιροποιηθούν και να διορθωθούν όλα όσα στραβά υπάρχουν και ιδιαίτερα για τον ελαιόνα της Κέρκυρας, όπου είναι καταστροφικό για τους πολίτες εάν καταλήξουν να διεκδικούν την ίδια τους την περιουσία. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο και οι υπηρεσίες του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, το οποίο μάλιστα αύριο συνεδριάζει 11.30 έως 2.30 μέσω τηλεδιάσκεψης με αποκλειστικό θέμα αυτό. Κλειστό θα παραμείνει και το Δημαρχείο της Κέρκυρας μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ενημέρωσε η Δημοτική Αρχή σε σχετικό δελτίο τύπου, οι υπηρεσίες συμβολικά θα παραμείνουν κλειστές. Με απόφαση της Δημάρχου θα λειτουργήσουν μόνο στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Ίσων με προσωπικό ασφαλείας, το κεντρικό πρωτόκολλο, το δηματολόγιο και το ληξιαρχείο του Δήμου, το ΚΕΠ της έδρας του Δήμου και τα ΚΕΠ των Δημοτικών Ενωτήτων, καθώς και το τμήμα αποκομιδής απορριμμάτων.